Βλέπω και το κίνημα, δεν πληρώνω τώρα. Εμείς ανεβήκαμε πάνω. Δώσαμε ένα χαρτί που θα το πετάξει στα σκουπίδια σίγουρα ο πρόεδρος για την επιστράτευση και του λέμε ότι δεν υπογράφω ούτε συλλογική σύμβαση. Εγώ επιστρατευμένοι. Ας το δώσει και αυτό στο Υπουργείο. Δεν μπορεί να σε κάνει να υπογράψει συλλογική σύμβαση επιστρατευμένος. Λοιπόν, εμείς ένα χρόνο βιώνουμε τα πάνδυνα εδώ. Εδώ που είμαστε πριν 4 μήνες, γιατί διαμαρτυρηθήκαμε για τη μονομερότητα κινήσεις, έφερε 3 δημιουργίες ΜΑΤ και μας έσπασε στο ξύλο. Κάνει κάθε μέρα αναβαθμίσεις. Κάνει τα πάντα. Τα πάντα ότι είναι ενάντια στους εργαζόμενους. Με το γιατί δεν μπορούμε να απεργήσουμε. Απεργήσαμε κάποιοι με τη ΓΕΣΕ πριν 2 μήνες και βάλει η ΓΕΣΕ απεργία. Μας απειλεί με απολύσεις. Τους τιμώρησε και απειλεί με απολύσεις. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να ενωθούμε και με τα παιδιά που είναι και με τις καθαρίστριες και να πάμε και στη ΔΕΗ μετά από εδώ όλοι στη Ρωσινιόλ να συμπαραστούμε στα παιδιά και δεν πρέπει να είναι κανένας μόνος του. Παιδιά, πρέπει να το πάμε όλοι μαζί. Βλέπετε, αυτοί είναι αποφασισμένοι να μας πάρουν τα κεφάλια. Και οι συλλογικές συμβάσεις που λένε τώρα να υπογράψουμε και να αποδεχόμαστε το ενιαίο μισθολόγιο. Όταν εγώ εμείς έχουμε κάνει απεργία διαρκείας για το ενιαίο μισθολόγιο, τι με κάνει να υπογράψω? Να παραδεχτώ δηλαδή ότι έκανα τσάμπα μάγκα, τσάμπα απεργίας? Λοιπόν, εμείς έχουμε καταθέσει συλλογική σύμβαση του 9. Το λέω ανοιχτά γιατί έχουν γίνει κάποια θέματα. Έχουμε καταθέσει σύμβαση του 9. Επιμένουμε ότι δεν δεχόμαστε τις περικοπές, δεν δεχόμαστε το ενιαίο μισθολόγιο και διεκδικούμε όπως στα δικαστήρια να πάρουν τα λεφτά μας πίσω. Θα συνεχίσουμε, σας ευχαριστούμε. Το λόγο τώρα στον Άσο Μπράτσο, εργαζόμενο από την ΕΡΤ και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΣΥ. Η κυβέρνηση αυτή που έχει επιστρατεύσει τους εργαζόμενους, η κυβέρνηση αυτή που προσπαθεί να ρίξει το μαύρο στην ενημέρωση, να διαλύσει τα σχολεία, την υγεία, την παιδεία, τις συγκοινωνίες, ένα τέλος μόνο μπορεί να έχει, την ανατροπή της. Και γι' αυτό δεσμευόμαστε όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ, ότι με τους αγώνες που θα κλιμακώσουμε την αμέσως επόμενη περίοδο, θα τους χαρίσουμε το τέλος πραγματικά που τους αξίζει. Και δεν θα τους κλάψει κανένας. Συνεχίζουμε ενωτικά μέχρι την νίκη. Το λόγο στον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, το Θέμη το Κοτσιφάκη. Είμαστε εδώ ως εκπαιδευτικοί, νιώθοντας την ταξική μας θέση κοντά στους εργαζόμενους του μετρό, κοντά στους εργαζόμενους των δημόσιων και των ιδιωτικών τομέων της χώρας μας. Το λόγο στον Βασίλη Παπαδόπουλο από το κίνημα «Δεν πληρώνω». Συναγωνιστές, φίλοι, σύντροφοι, είμαστε εδώ σαν κίνημα «Δεν πληρώνω» για να δείξουμε ότι όλοι οι αγώνες, κοινωνικοί, ταξικοί, εργατικοί, έχουν ένα κοινό κόκκινο νήμα. Αυτό το νήμα είναι ένα νήμα που μας ενώνει στη δράση και στην πράξη. Μαζί με τους εργαζόμενους του Μετρό και το ΔΣ του Σωματείου, έχουμε αντιμετωπίσει ελεκτές τσιράκια, έχουμε παλέψει και έχουμε απελευθερώσει ανθρώπους από την αστυνομία και με τη συνεργασία των ελεκτών, που τώρα είδαμε ότι θεσμοθετήθηκε αυτό πλέον με σωματεία τα οποία είναι εργοδοτικά μέσα στον χώρο και πλέον θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και δίθεν συνδικαλιστές εργατοπατέρες οι οποίοι θα γράφουν κόσμο μόνο και μόνο για να εισπράξουν τα επίχειρα της προδοσίας, τα τριάκοντα αργύρια, τα διπλά μεροκάματα και τα ρεπό. Αυτό είναι ένα μερικότερο ζήτημα το οποίο όμως άπτεται της βαθιάς κρίσης της ελληνικής κοινωνίας που σήμερα κανένας εργαζόμενος δεν έχει τη δυνατότητα και την πολυτέλεια να πληρώνει ένα σωρό χρήματα μόνο και μόνο για τις μετακινήσεις του. Αυτά έρχονται μαζί με την πάλη μας για να συνδέουμε χιλιάδες και δεκάδες χιλιάδες ηλεκτρικά ρεύματα, νερό σε ανθρώπους οι οποίοι είναι αναξιοπαθούνται σήμερα. Όμως, όλα αυτά τα οποία φαίνονται απλώς να είναι ασπιρίνες σε αυτό το οποίο βιώνει σήμερα η ελληνική κοινωνία, δεν μπορούν να λυθούν παρά μόνο με έναν τρόπο. Τη μεγαλύτερη δυνατή ταξική συσπήρωση όλων των σωματείων, όλων των εργαζόμενων, όλου του λαού, ούτως ώστε να γίνουμε όλοι μαζί ένα χύμαρος, ένα ποτάμι ανατροπής, το οποίο θα παρασύρει στο διάβα του αυτό το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα που αρκεί μόνο μια κλωτσιά για να το πετάξει στον κιάδα της ιστορίας. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος είναι Αγγελική Γιαννοπούλου από τους μαχόμενους σχολικούς φύλακες που για 8 μήνες συνεχίζουν να αγωνίζονται.
Ονομάζομαι και το πούνε Κυλική και είμαι σχολικός φύλακας από το Δήμο Παλίνης. Εδώ και 6 μήνες είμαστε στους δρόμους. Δεν θα σταματήσουμε με τίποτα εάν δεν καταφέρουμε να δικαιωθούμε. Όχι μόνο ο κλάδος ο δικός μας, όλοι οι εργαζόμενοι. Δυστυχώς η κυβέρνηση αυτή έχει βάλει σκοπό να μας εξοντώσει. Δεν θα τους αφήσουμε. Θα είμαστε κάθε μέρα στο δρόμο και όποιος το λόγο στο Κώστατο Καταραχιά, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΝΑΠ από το Συντονιστικό των Νοσοκομείων. Με απόφαση της ΕΙΝΑΠ συμμετέχουμε σήμερα με στάση εργασίας στην κινητοποίηση ενάντια στην επιστράτευση για ένα χρόνο των εργαζομένων στο μετρό. Για μας είναι αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο ότι ένα χρόνο μετά, παρόλο το ότι η κυβέρνηση έπαιξε το χαρτί της καταστολής των επιστρατεύσεων, της τρομοκρατίας, αυτή τη στιγμή πιο αδύναμη είναι αυτή και εμείς πιο δυνατοί. Από το Σωματείο των Εργαζόμενων στην Ιντρακόμ, ο Βασίλης Οσυλλαϊδής. Θα ήθελα να πω και ότι και εμείς βρισκόμαστε εδώ με στάσεις εργασίας. Ψήφισμα σε μια μεγάλη συγκέντρωση εργαζομένων, 250 άτομα που είχαμε την περασμένη Πέμπτη, ομόφωνα πέρασε και ζητούσε από το ΔΣ να κηρύξει στάση εργασίας. Αλλά ενώ ήταν έτοιμη η ανακοίνωση, τέλος πάντων το πάμε βαρεμπέτο και δεν έχουμε τελικά τέτοια ανακοίνωση. Εγχειρίσαμε απλώς μια στηρίξη στον αγώνα για την άρση της αντιστράτευσης. Λοιπόν, εάν δεν ενωθούμε και δεν συντονιστούμε από τα κάτω, δεν έχουμε τύχη. Και στον ιδιωτικό τομέα λοιπόν και στο δημόσιο ενώνουμε τις δυνάμεις μας, παλεύουμε, κλιμακώνουμε και κερδίζουμε. Αυτά συνάζουν. Το λόγο Αποστόλης Καθημέρης από το ΔΣ των εργαζόμενων στα μπλε λεωφορεία στην ΕΦΕΛ. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες. Χθες το Διοικητικό Συμβούλιο του Προεδρείου του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ υπέγραψε συλλογική σύμβαση εργασίας. Στην ουσία, για αυτούς που τώρα το μαθαίνουν και που δεν γνωρίζουν, επικύρωσε το μνημονιακό νόμο 4093-4024. Τέτοια συνδικάτα πάνε πολύ καλά, ανταποκρίνονται στο ρόλο που τους έχουν αναθέσει. Αυτόν που είναι στήριγμα στην κυβέρνηση. Είναι ντροπή αυτή τη στιγμή η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας να επικυρώνει μνημονιακούς νόμους και να παρουσιάζονται στους εργαζόμενους σαν κατάκριση. Το λόγο στον Πέτρο Κωνσταντίνου, Δημοτικό Σύμβουλο της Αθήνας με την ανταρσία στις γειτονίες της Αθήνας. Θέλω να χαιρετήσω την πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων του Μετρό και των άλλων σωματείων που συμπαραστέχονται σήμερα για να βάλουμε τέλος στην επιστράτευση. Ο χώρος του Μετρό, η δημόσια συγκοινωνία, είναι ένα αναγκαίο κοινωνικό αγαθό για όλους. Θέλουμε το Σωματείο των Εργαζομένων του Μετρό να μπορεί να παλεύει για όλους μας. Και γι' αυτό όλη η εργατική τάξη πρέπει να μπει μπροστά στον αγώνα για να τσακιστεί. Θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες που κάνατε την επιλογή, την προσπάθεια να κατεβάσετε το χώρο σας. Να κατεβάσετε το χώρο σας σήμερα εδώ πέρα. Δυστυχώς θα θέλαμε να ήταν και τα υπόλοιπα σωματεία της σταθερής τροχιάς. Κάναν την επιλογή από ό,τι με ενημέρωσε ο Αντώνης Σταματόπουλος σήμερα να κόψουν την πίτα τους και να μείνουν εδώ μαζί με τους εργαζόμενους του Μετρό που παλεύουν για να σπάσουν την επιστράτευση. Θέλω να πω μόνο δύο λόγια. Ο φόβος έχει αρχίσει να περνάει στην άλλη μεριά. Ο φόβος έχει αρχίσει να περνάει σε μια κυβέρνηση η οποία σφάζεται μεταξύ της, σφάζονται οι υπουργοί μεταξύ τους. Έχει περάσει στην κυβέρνηση η οποία, ενώ μέχρι τώρα μας έλεγε ότι θα ζήσουμε σε έναν όμορφο κόσμο το επόμενο διάστημα, η πραγματικότητα που αντικρίζουν όλοι οι εργαζόμενοι είναι νέος γύρος απολύσεων και διαθεσιμότητων σε όλους τους χώρους του δημοσίου. Η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε είναι το ότι θα χρειαστεί νέο μνημόνιο 15 δισεκατομμυρίων ευρώ, νέα μέτρα, νέες επιθέσεις σε βάρος εργατικής τάξης. Θα γίνει πανεργατική απεργία. Στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.